Κάναμε ολόκληρη διαπραγμάτευση. Εγώ είπα απλώς ναι. Εντάξει. Ξέρω ότι στην Ελλάδα τα παρουσιάζουμε όλα σαν είναι διαπραγμάτευση. Άρα, χαίρομαι που είμαστε εδώ. Κανονικά πρέπει να το κρατάω πιο κοντά από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Αν δεν ακούτε, το λέτε τώρα. Τουλάχιστον αυτοί που ακούνε το πούν στους άλλους που δεν ακούν. Μην μου το πείτε μετά από μία ώρα να τα ξαναπώ. Άρα, μερικές έννοιες, εφόσον θα μιλήσουμε για αυτές τις τρεις θεματολογίες, έχουμε την τάση να τα απλοποιούμε και να τα εκφυλίζουμε. Π.χ. θεωρούμε ότι αυτό το μικρόφωνο είναι σίγουρο ότι θα έχει μπαταρία ως το τέλος. Είμαστε εντάξει. Γιατί εγώ θεωρώ ότι θα έχει ήδη προβλήματα. Νομίζω ότι χωρίς το μικρόφωνο που είστε καλύτερα. Αυτός υπάρχει. Ας πούμε, άμα το αφήσω εδώ, μ' ακούτε? Ναι. Δεν ακούμε. Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι το θέμα με τη δημοκρατία. Ο καθένας θα πει το δικό του. Ωραία, θα μιλάω και στο μικρόφωνο και εκτός μικροφώνου για να μην έχουμε πρόβλημα. Αν βλέπω τώρα έρχεστε πιο κοντά. Εντάξει, οκ, να το κάνουμε γι' αυτό. Άρα, εφόσον είχαμε αυτή την ηχητική εισαγωγή, θα αρχίσουμε πρώτα απ' όλα πριν τα ιερά κείμενα, θα αρχίσουμε με την διαφορά μεταξύ μαθητείας και διδασκαλίας. Άρα, είναι το θέμα της κατεύθυνσης. Θεωρούμε ότι η διδασκαλία είναι ακριβώς το ίδιο με τη μαθητεία. Το θέμα είναι ότι ποιο είναι το ενεργό μέλος. Άρα, η διδασκαλία, τουλάχιστον εδώ, αν διαφωνείτε το κανονίζουμε μετά, αλλά σε αυτά που θα πω, η διδασκαλία προέρχεται από τον δάσκαλο, η μαθητεία προέρχεται από τον μαθητή. Άρα είναι μια ενεργή συμμετοχή σε μια διαδικασία που δεν υπάρχει πάντα. Όταν λέμε απλώς ότι υπάρχει διδασκαλία και υπονοούμε ότι ο δάσκαλος μιλάει στον μαθητή και ο μαθητής καταλαβαίνει και κάνει ερωτήσεις και υπάρχει αυτό, είναι τεχνικά λάθος, γιατί στην πραγματικότητα μπορεί ο μαθητής να αποδέχεται αυτό που γίνεται, αλλά χωρίς να το δέχεται. Όταν συμμετέχει ενεργά είναι λίγο διαφορετικά. Μία διαφορά επίσης είναι ότι ο δάσκαλος απαντάει πάντοτε στους μαθητές και τους αγαπάει πάντα, ακόμα και αν δεν τον αγαπούν. Η αμφισβήτηση δεν προέρχεται ποτέ από τον δάσκαλο, πάντα από τους μαθητές. Εντάξει. Αλλά αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι σε κάποια φάση οι μαθητές μπορεί και να μην κατάλαβαν τι είπε, μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτή η αγάπη και να θεωρούν ότι διαφωνούν. Στη συνέχεια μπορεί να υπάρχει μια διαπραγμάτευση και μετά καταλάβουμε ότι τελικά δεν διαφωνούν. Απλώς να ξέρετε ότι η διδασκαλία δεν έχει αρνητικό σημείο. Αν υπάρχει κάτι το αρνητικό, προέρχεται από τη μαθητεία. Το οποίο δεν είναι ότι είναι αρνητικό με την έννοια την κακή, είναι ότι είναι με την έννοια της κατανόησης. Η επινόηση δεν μπορεί να είναι κακή. Η κατανόηση μπορεί. Εντάξει, κοιτάζετε ένα έργο, ας πούμε, για να είναι παθητικό. Σε ένα έργο που όχι θεατρικό, κινηματογράφο. Υπάρχει διδασκαλία. Όχι, δεν υπάρχει διδασκαλία. Γιατί μπορεί απλά το έργο δεν κοιτάζει καθόλου αν είσαι καθισμένη ή όχι, θα πει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τώρα σου λέει την πάτησα, νευρίασε κλπ. Θα πει θα πιω περισσότερο καφέ, να καταλάβω. Άρα, αν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση και το βλέπουμε μερικές φορές και σε διαλέξεις, έρχεται ας πούμε ο μιλητής, έχει ένα κείμενο, διαβάζει, δεν κοιτάζει ποτέ το κοινό, τελειώνει, το μαζεύουμε. Έχουμε και μερικούς που πιστεύουν ότι ασχολήθηκε με αυτούς και κάνουν και ερωτήσεις. Ενώ θα έχει κάνει ακριβώς το ίδιο χωρίς κοινό. Αυτό δεν είναι διδασκαλία. Αυτό σε καλύτερη περίπτωση είναι μαθητεία. Δηλαδή ο άλλος πιστεύει ότι απευθύνθηκε σε αυτό. Όταν είμαστε οι άντρες, όλοι αυτοί που είναι άντρες εδώ, θα νομίζουν ότι μιλάω για αυτούς. Ενώ μου λέω να μιλάω για τους άλλους, το ίδιο τις γυναίκες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο το έζησα, λέω σε κάποια φάση, οι γυναίκες πιστεύουν ότι πάντοτε μιλάμε για αυτές.
Και όλες οι γυναίκες του αμφιθέατρου είπαν «Όχι εγώ». Βλέπετε πώς είναι αυτό αναφορικό. Άρα θεωρούσαν ότι μιλούσαμε όντως για αυτές και είπαν «Όχι εγώ». Εντάξει, γέλατε μετά, δεν μας πειράζει. Και προσπαθώ να σας πω, αν η εκπομπή της διδασκαλίας είναι ανεξάρτητη, τότε σημαίνει ότι δεν υπάρχει διδασκαλία. Προσέξτε, γιατί αυτό το κριτήριο είναι πολύ σκληρό. Σε ένα παράδειγμα, ας πούμε ότι πάτε στην εκκλησία και μιλάει ο παπάς, δεν ασχολείται καθόλου με το πώς είστε, πώς καθόσαστε κλπ. Και συνεχίζει. Αυτό δεν είναι διδασκαλία. Αυτό είναι λειτουργία. Η λειτουργία θα γίνει από τη στιγμή που υπάρχει ένα άτομο μέσα, εννοώ θεσμικά, εντάξει. Όσα και να είναι, θα γίνει με τον ίδιο τρόπο. Άρα, στην Εκκλησία δεν έχουμε διδασκαλία και γι' αυτό όταν έχουμε διδασκαλία στην Εκκλησία, κάνουμε αναφορά σε δάσκαλο. Αν θα κάνουμε μια ιδιαίτερη κίνηση και θα φέρουμε κάτι που είναι εκτός της κλασικής λειτουργίας, εφόσον θα κάνουμε μια αναφορά στο Ευαγγέλιο και τότε αυτός που διαβάζει δεν είναι αυτός που το έγραψε. Άρα λέμε τότε είναι ο μαθητής που μιλάει στους συμμαθητές για αυτά που είπε ο δάσκαλος. Άρα εδώ είναι μια ενεργή αλληλεπίδραση μεταξύ συμμαθητών και όχι διδασκαλίες. Λένε είσαι εντάξει, λες άμα άρχισε έτσι, κατάλαβα που θα πάμε. Αυτή η διαφορά, δηλαδή η αναφορά σε κάποιον που μιλάει, είναι μια μορφή επεξήγησης ότι υπάρχει διδασκαλία σε εκείνο το σημείο. Αλλιώς είναι κανονικά η λειτουργία. Πιστεύετε, ας πούμε, ότι ο ψάλτης διδάσκει την ώρα της λειτουργίας? Όχι. Την ψαλτική την κάνει πριν. Αλλά δεν την κάνει για να διδάξει εκείνη τη στιγμή, την κάνει επειδή είναι το πρέπον μέσα στο θέμα της λειτουργίας. Θα πάρω ένα άλλο παράδειγμα για να μην παρεξηγηθείτε. Έχετε έναν οδοντίατρο. Εσείς είστε από κάτω. Συνήθως αυτός που είναι από κάτω θέλει να μάθει τι θα του κάνω. Μπορώ να σας πω ότι ο οδοντίατρος ποτέ δεν είναι της διδασκαλίας. Κάνει ό,τι μπορεί να μιλάμε για κάτι άλλο. Βέβαια, εσείς επειδή είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά τι κάνει. Κάνει την τεχνική του κομμωτή. Όπως μιλάει ακόμα και αν δεν μιλάτε. Είναι πολλές γυναίκες που πιστεύουν ότι τις έχουν χτενίσει καλά απλώς επειδή μιλούσε. Άμα δεν έχει καλή διάθεση εκείνη την ημέρα, δεν σας ξένεται καλά. Το βλέπετε. Άρα, σας δίνω αυτά τα παραδείγματα για να καταλάβετε ότι είναι δύσκολο να υπάρχει διδασκαλία. Όταν διαβάζετε τον Πλάτωνα, για να υπάρχει και μια συνέχεια με αυτά που λέγαμε, όταν διαβάζετε τον Πλάτωνα και κάνει αναφορά στον Σοκράτη που συνομιλούσε με κάποιον άλλον, είναι διδασκαλία ή μαθητεία. Η Λουτσία αμέσως έσκυψε το κεφάλι, λέει, πριν να μην με ρωτήσει εμένα. Διδασκαλία αποκλείεται να είναι, γιατί κάνει την αναφορά στον άλλον. Άρα στην πραγματικότητα είναι διάδοση έργου. Άρα είμαστε στο πλαίσιο της ενεργητικής μαθητείας, όπου μπορούμε να πούμε ότι ο μαθητής, ο Πλάτωνας, κατάλαβε τι έλεγε ο δάσκαλος και κάνει μια αναφορά στον διάλογο για να το καταλάβουν και άλλοι. Και απλώς του επεξηγεί λίγο περισσότερο, αλλά ένας διάλογος που ήταν, μπορεί να ήταν και πιο σύντομος, τον κάνει να είναι πιο μεγάλος, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητό. Άρα, η διδασκαλία λοιπόν είναι από την γνώση που δυσκολεύεται σε μία γεύση που διευκολύνεται. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την έκφραση το μασημένο. Είναι πολλοί που θα ήθελαν τη μασημένη τροφή, το θέμα είναι ότι αν το μασάτε πάρα πολύ, μετά ο όλος δεν καταλαβαίνει τη δυσκολία.
Αλλά το παράδειγμα που δίνω και είναι χειροπιαστό είναι ότι μπορούμε να πάμε στη Σελήνη με τις γνώσεις του Νεύτωνα, αλλά για να βρείτε τον δρόμο σας με το GPS πρέπει να έχετε τις γνώσεις του Άινστεϊν. Βέβαια, το GPS δεν σας τις παρέχει, δεν σας τις εξηγεί, αλλά τις χρησιμοποιεί. Έτσι, στο τέλος εσείς νομίζετε ότι είναι πιο απλό. Το πιο αστείο, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρέπει να έχετε στείλει ήδη δορυφόρο για να εκπέμπει μας εσάς, για να μάθει που είστε, για να σας πει που πάτε. Άρα έχει γίνει εκτόκτευση πυράβλου. Και όχι μόνο ένα. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει εξήγηση για το αντικείμενο, έχουμε την εντύπωση ότι είναι μόνο κείμενο. Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο από έναν συγγραφέα, δεν διαβάζετε τις διορθώσεις. Εκτός από τους φιλόλογους που είναι ειδικοί και έχουν πρόσβαση στα χειρόγραφα και ξέρουν ότι υπάρχουν πολλές εκδοχές, τι έχει διορθώσει και πώς έγινε η τελευταία. Εμείς θεωρούμε ότι απλώς ο συγγραφέας παίρνει το μολύβι και αρχίζει να γράφει. Και δεν κάνει καμία διόρθωση και γράφει τέλος. Αυτό δεν είναι μια εξήγηση, είναι απλώς μια ανάγνωση. Αλλά είναι ένα άλλο παράδειγμα για να είναι το κατανοητό του πολλαπλού επίπεδου της διδασκαλίας. Σας μαθαίνει κάποιος ένα νέο παιχνίδι. Πάνω κάτω αυτό σημαίνει για σας οι κανόνες. Εφόσον έχετε τελειώσει τους κανόνες, ξέρετε το παιχνίδι. Το μόνο που ξέρετε είναι τους κανόνες. Γιατί είναι επικίνδυνο? Γιατί μερικές φορές το παιχνίδι δεν έχει και πολλούς κανόνες, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Μετά στην εφαρμογή λέτε, μα γιατί χάνω πάντα? Δεν μιλάω για τυχερά παιχνίδια, μιλάω για αυτά που είναι, ας πούμε, σκέψεις. Είναι επειδή δεν έχετε καταλάβει ότι υπάρχει επίπεδο τακτικής, επιχειρησιακό, στρατηγικής, τα οποία επίπεδα εφαρμόζονται πάνω στο παιχνίδι, αλλά δεν εξηγούνται. Και γι' αυτό μαθαίνετε τους κανόνες από το κουτί που αγοράσατε και μετά πάτε να βρείτε ένα δάσκαλο να σας λέει πώς παίζετε. Αλλά εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της γραμματικής και της γλώσσας. Μπορεί να ξέρετε πολύ καλή γραμματική για μια ξένη γλώσσα που μαθαίνετε, μπορεί να απαντάτε με ορθό τρόπο όταν σας κάνουν ερωτήσεις αν αυτή η πρόταση είναι γραμματικά σωστή, και όταν σας βάζουν να μιλάτε, μιλάτε με πολύ φτωχό λεξιλόγιο σε σχέση με τον ομιλητή ο οποίος έχει γεννηθεί στη χώρα, δεν ξέρει καλά γραμματική. Όταν του κάνετε ερωτήσεις δεν ξέρει να απαντήσει σωστά. Αλλά μιλάει πραγματικά τη γλώσσα, ενώ εσείς μιλάτε το δίπλωμά σας. Είναι λίγο διαφορετικό. Άρα, οι κανόνες δεν υπαρκούν για το παίγνιο. Η ανάγνωση δεν υπάρχει για την κατανόηση. Προσέξτε ότι αυτό δεν υπάρχει παντού. Ας πούμε, άμα κοιτάξετε τις θρησκείες, υπάρχουν θρησκείες οι οποίες είναι της κυριολεξίας και λένε ότι είναι γραμμένο είναι αυτό. Και δεν θέλω καμία ερμηνεία από κανέναν. Αυτές οι θρησκείες παράγουν γρήγορα βαρβαρότητα. Γιατί δεν εξηγούν τίποτα, θεωρούν ότι η ανάγνωση είναι εξήγηση. Υπάρχουν. Άρα θα κάνουμε και μία διαφορά μεταξύ των θρησκειών και της πίστης, αλλά αυτό που έχει σημασία, επειδή θα μιλήσω γενικά και μιλώ για την ανθρωπότητα, πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι μερικές έννοιες τις θεωρούμε ότι είναι αυτονόητες, επειδή είμαστε σε ένα πλαίσιο θρησκευτικό, πίστευτο. Άμα κοιτάξουμε μια άλλη θρησκεία, δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το ανάλογο. Εδώ πρόσφατα πήγαμε στην Κύπρο και υπάρχει ένας ναός που έχει ένα ιερό. Αυτό δεν σας ξαφνιάζει. Αλλά μέσα στο ιερό, το τέμπλο, το κάτω μέρος, μπαίνει μέσα στο ιερό. Και υπάρχει ένας σταυρός, ο οποίος σταυρός τεχνικά είναι μέσα στο ιερό. Αλλά ο τείχος σε τρεις πλευρές
το βγάζει απ' έξω από τον τοίχο. Είμαστε εντάξει. Είναι γραμμικό το τέμπλο, μετά μπαίνει μέσα, βγαίνει και ξανά γραμμικό. Ο σταυρός είναι εδώ. Ωραία. Γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί υποτίθεται ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να μπουν στο ιερό. Αλλά ο σταυρός είναι μέσα στο ιερό. Άρα προσκυνούν μέσα στο ιερό, αλλά επειδή το τείχος είναι απ' έξω, είναι μέσα χωρίς να είναι μέσα. Σας αφήνω μερικά δευτερόλεπτα να καταλάβετε ότι σίγουρα κάποια υπέρβαση έχει γίνει εδώ μέσα. Αν το σκεφτείτε όμως ορθολογικά, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι ο σταυρός είναι πιο ισχυρός από το ιερό. Γιατί άμα ήταν το ιερό που θα ήταν πιο ισχυρό από το σταυρό, ας πούμε τεχνικά, δεν θα έχετε δικαίωμα να πείτε. Ενώ εδώ μπαίνετε. Στην πραγματικότητα, και προσπαθώ να σας πω, το ιερό προέρχεται από την πίστη. Δεν είναι το ιερό που δημιουργεί την πίστη. Άρα, αν το ιερό δεν σέβεται την πίστη, τότε αυτό υποχωρεί. Άρα, το ιερό είναι της διδασκαλίας ή της μαθητείας. Για αυτούς που δεν με ξέρω, όταν κάνω τέτοιες ερωτήσεις, κάνετε ό,τι το σκέφτεστε και μετά, επειδή θα μιλήσω, σημασία είναι να έχετε εδώ την εντύπωση ότι τουλάχιστον το σκεφτήκατε, ότι έπρεπε να το σκεφτήκατε. Το ιερό είναι της μαθητείας. Αυτό που είναι της διδασκαλίας είναι η πίστη. Άρα εδώ έχετε ένα όμορφο παράδειγμα, στο παράδειγμα που σας έδωσα, είναι ότι η πίστη εξηγεί στο ιερό τι πρέπει να είναι. Δεν είναι το ιερό που εξηγεί στην πίστη τι θα πρέπει να είναι. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η παρέμβαση. Άρα, άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά θα μπούμε και σε αυτό που ονομάζουμε για ένα κείμενο, αλλά πριν μπούμε σε αυτό, θέλω να σκεφτείτε την εξής ερώτηση, αυτή θα την κρατήσετε για τη διάρκεια της διάλεξης, είναι πώς γίνεται ένα κείμενο ιερό. Το ιερό κείμενο το δεχόμαστε όλοι ότι κάπου υπάρχει και κάποιος μας λέει αυτό είναι ιερό. Αλλά εγώ σας μιλάω για την διαδικασία ιεροποίησης. Πώς αυτό γίνεται ιερό, με ποια διαδικασία, αυτό θα είναι το θέμα μας. Αλλά δεν μιλάω μόνο για τα ιερά κείμενα που εμείς τώρα τα αποδεχόμαστε ότι είναι ιερά, εμείς, άλλοι λαοί, ο καθένας το δικό του, είναι πώς ήταν αυτό το κείμενο. Αλλά ξανέρχομαι στη διαδικασία της λειτουργίας. Ας πω ότι βλέπετε τον παπά που σηκώνει ένα Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ιερό. Αυτό το Ευαγγέλιο το αγόρασε σε ένα ειδικό βιβλιοπωλείο. Στο βιβλιοπωλείο ήταν ιερό το Ευαγγέλιο. Ή ήταν Ευαγγέλιο μόνο με την έννοια του κειμένου σε ένα βιβλίο. Έχετε την τάση να απαντάτε γρήγορα. Είναι καλό να το σκεφτείτε από πριν, γιατί το κείμενο υπήρχε ήδη μέσα στο Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα στο οποίο απαντάτε είναι ότι είναι ιερό το αντικείμενο ή το κείμενο. Αν θα μπορούσε το κείμενο να είναι ιερό, αλλά χωρίς να είναι το αντικείμενο. Μετά στην Εκκλησία, όταν το χρησιμοποιεί ο παπάς, τότε είναι και αυτό το αντικείμενο το συγκεκριμένο ιερό. Εδώ ξέρουμε πώς έγινε η ιεροποίηση, γιατί μιλάμε για ιεροποίηση αντικειμένου. Όταν κοιτάζουμε, ας πούμε, τα χειρόγραφα της νεκρής θάλασσας, θεωρούμε ότι είναι ιερά ή ότι ήταν χειρόγραφα. Γιατί άμα θεωρείτε ότι ήταν ιερά, έχετε ένα τεχνικό θέμα. Γιατί δεν είχαν επιλεχτεί από κάποιον.
Απλώς υπήρχε συγγραφή. Αυτή η συγγραφή βέβαια ήταν σημαντική. Δεν λέμε ότι δεν είναι σημαντική. Το θέμα λοιπόν είναι πώς γίνεται αυτή η ιεροποίηση. Στον χριστιανικό κόσμο, όπως έχουμε και τα απόκριφα Ευαγγέλια και έχουμε τα κανονικά συνοπτικά, ξέρουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις. Υπάρχουν όμως και σαρές θρησκείες. Επιμένω πάνω σε αυτό το παράδειγμα γιατί είναι το κλασικό σας υπόβαθρο. Άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, τι γίνεται. Τα Ευαγγέλια, τα τέσσερα, επιλέχτηκαν από τον Άγιο Ειρηναίο. Υπήρχαν πιο πολλά. Μετά είναι μερικοί που δεν ξέρουν καλά πώς λειτουργήσαν αυτά και θεωρούν τα απόκριφα, έτσι ονομάζονται επίσημα, ότι είναι αιρετικά. Είναι λάθος. Τα απόκριφα δεν είναι αιρετικά, τα αιρετικά είναι αιρετικά. Τώρα δεν μπαίνω στην απόφαση πώς γίνεται, αλλά όπως ξέρετε υπάρχει μια διαδικασία για να πείτε ότι ένα κείμενο είναι αιρετικό ή όχι. Δεν είναι απλώς ότι το λέτε, το πετάτε έτσι. Για τα απόκριφα, στην πραγματικότητα τι έγινε, είναι ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα κείμενα που δεν επιλέχθηκαν. Όμως σε τεχνικό επίπεδο, κάθε φορά που κάνουμε αναφορές μέσα στην Εκκλησία και στην αγιογραφία σε αυτά τα κείμενα, όταν λέμε ας πούμε ότι η μάνα και ο πατέρας της Παναγίας είναι η τάδε και ο τάδε, στην πραγματικότητα αυτό υπάρχει σαν πληροφορία μόνο στα απόκριφα και όχι στα τέσσερα. Υπάρχουν πολλές αναφορές τέτοιου τύπου, στις οποίες δεν δίνουμε μεγάλη σημασία γιατί δεν κατέχουμε εντελώς τα τέσσερα Ευαγγέλια και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι μέσα και τι είναι έξω. Αλλά πάνω κάτω σε γενικές γραμμές να θυμάσαι ότι οτιδήποτε είναι πολύ νιάτα για τον Χριστό είναι εκτός. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Ρωτάω τώρα, τα απόκριφα Ευαγγέλια είναι ιερά. Τώρα δεν βιάζεται να απαντήσετε όπως καταλαβαίνω. Άρα στην πραγματικότητα εδώ έχουμε ένα τεχνικό θέμα, εφόσον άμα πείτε ότι δεν είναι καθόλου, τότε πώς μπαίνουμε στην εικονογράφηση της Εκκλησίας, όπου εκεί τα λέμε ότι είναι ιερά. Γιατί όταν λέτε ο Άγιος Ιωακείμ, η Αγία Άννα κτλ. Πώς είναι εκεί και δεν είναι εκεί, ενώ ο μόνος τρόπος να είναι εκεί είναι από εδώ. Ακόμα χειρότερο, η απεικόνηση, της Αγίας Άννας. Με ποια χαρακτηριστικά βάζουμε τα στοιχεία της. Από το άλλο που δεν έχουμε. Άρα άμα το πείτε λίγο θεωρητικά, το λέω για την Λουτσία, θα πει απλώς βάζουμε μια γυναίκα. Δεν είναι ακριβώς αυτό, Λουτσία. Έχει μερικά χαρακτηριστικά. Να το δούμε αυτό. Άρα, και δεν είναι βέβαια τυχαίο και το όνομα, γιατί Άννα, ξέρετε ότι σημαίνει χάρη. Ξαναλέω, όταν υπάρχει μια επιλογή, καταλαβαίνουμε στη συνέχεια ότι μέσα στη διαδικασία ιεροποίησης υπάρχει και η έννοια της επιλογής. Η επιλογή έγινε από τη διδασκαλία ή από τη μαθητεία. Άμα βιαστείτε να πείτε μαθητεία, θα έχετε ένα τεχνικό πρόβλημα με τον Άγιο Ειρηναίο. Άρα, στην πραγματικότητα η σωστή απάντηση είναι μεταμαθητεία. Γιατί δεν είναι διδασκαλία, γιατί δεν είναι κατευθείαν βέβαια από τον Χριστό σε συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε βέβαια τα Ευαγγέλια, εφόσον είναι διάδοση του έργου από τους Αποστόλους και τους Ευαγγελιστές ή τα δύο μαζί. Άρα, στην πραγματικότητα μικρή διαφορά είναι ότι ο άλλος θα επιλέξει ότι για να υπάρχει η έννοια της Εκκλησίας πρέπει να υπάρχει μια ορθολογική επιλογή πάνω στην οποία θα χτίσουμε αυτή την έννοια. Γιατί είχαμε ανθρώπους που πίστευαν σε δύο Ευαγγέλια, άλλοι πίστευαν σε τρία, άλλοι πίστευαν σε παραπάνω, άλλοι δεν συμφωνούσαν σε ποια Ευαγγέλια λειτουργούν. Και να ξέρετε ότι ακόμα και τώρα έχουμε τέτοια θέματα
όσο αφορά την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη, διότι ανάλογα με τις παραλλαγές, ας το ονομάσουμε έτσι, για να μην επικρίνουμε κανένα, είναι μερικοί που θεωρούν ότι αυτά τα κείμενα είναι εντάξει, αυτά τα κείμενα είναι εντάξει, άλλοι θεωρούν ότι όλα αυτά είναι εντάξει, άλλοι θεωρούν ότι αυτά είναι παραλλαγές που δεν υπάρχουν. Συν βέβαια τις πιο τεχνικές παραλλαγές του τύπου επιστολές του Αγίου Παύλου, που ξέρουμε ότι μερικές είναι του Αγίου Παύλου και άλλες είναι απόκριφες, οι οποίες ενσωματώθηκαν θεωρώντας ότι είναι, ας το πούμε, της σχολής του Παύλου και όχι συγκεκριμένα του Παύλου, γιατί μετά μπαίνει μια ανάλυση. Άρα, το ιερό. Τι θες? Το ιερό. Δίνω ένα παράδειγμα έτσι πρακτικό. Ας πούμε ότι σας λένε με ένα όνομα και μέσα στο σπίτι σας έχετε γεμίσει με εικόνες από αυτό το όνομα. Όλοι οι φίλοι σας και οι φίλες σας σας φέρουν την εικόνα του Αγίου σας ή της Αγίας. Αν έχετε μόνο την εικόνα σας μέσα στο σπίτι, σίγουρα δεν είστε της πίστης. Γιατί η πίστη σας, υποτίθεται, δεν χτίστηκε πάνω σε αυτόν τον συγκεκριμένο Άγιο. Εντάξει, σώζεται ο Παναγιώτης, γιατί επειδή είναι της Παναγίας, ναι. Αλλά ακόμα και αυτός έχει ένα θέμα, θα μου πείτε μήπως ο Χρήστος σώζεται, και αυτός είναι πολύ ωριακό, θα καταλάβετε για ποιο λόγο πιο μετά, αλλά η ιδέα ποια είναι ότι άμα δεν έχετε μέσα τον Χριστό και την Παναγία και αρχίζετε από τον Άγιο, μάλλον εκφυλίσσατε τις γνώσεις σας και νομίζετε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα να ξέρετε ότι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνετε σε κάποιον που αγαπάτε είναι να του δώσετε μία από αυτές τις δύο εικόνες και όχι την εικόνα βέβαια του Αγίου του. Αυτό είναι παρεπιπτόντως αν έχει ήδη τις άλλες. Τώρα το ερώτημα είναι αν αυτές οι εικόνες είναι ιερές. Άρα πάλι σε τεχνικό επίπεδο θα μου πείτε, είναι πολύ απλό, αν τις διάβασε ένας παπάς είναι ιερές, αν δεν τις διάβασε ένας παπάς δεν είναι ιερές. Φαντάζομαι ότι εσείς όλοι έχετε μόνο διαβασμένες. Και άμα δεν έχετε διαβασμένες, τις βάζετε σε άλλο χώρο για να μην τις μπερδεύουμε με τις μη διαβασμένες. Έτσι δεν είναι, Παύλε? Γιατί θα ήταν πολύ άδικο να τις μπερδέψετε. Μπορεί να φέρει και παπά να κάνει αγιασμό του σπιτιού και να θα περάσει από παντού, κάτι θα κάνει. Τι προσπαθώ να σας πω. Υπάρχουν πολλοί συμβιβασμοί και πολλές συμβάσεις. Το λέμε και για τον Άρτο. Αν ο Άρτος ήταν φτιαγμένος εξ ολοκλήρου μέσα στην Εκκλησία με μια παραγωγή τοπική του παπά, το ανάλογο από το Σατό στα Κρατσιά, όλοι θα καταλαβαίνουμε ότι βέβαια είναι λογικό. Όταν όμως ξέρετε ότι το ψωμί φτιάχτηκε συνήθως από κυρίες απ' έξω που το φαίνουν, έχει το θέμα της φραγίδας, γίνεται πρόσφορο κτλ. Αυτή όλη η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική. Άρα, ξανά το θέμα με το ιερό. Πώς γίνεται το ιερό ιερό? Το ιερό εννοώ βιβλίο, το ιερό κείμενο. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται πίστη. Φαίνεται αυτονόητο. Δεν είναι. Γιατί έχουμε την τάση να ιεροποιούμε μη ιερές οντότητες. Πολύ εύκολα. Άρα αυτό είναι απλώς μια μορφή παραδοσιακή και εδώ μπαίνει το θέμα της παράδοσης και γι' αυτό πολύ συχνά σε θέματα θρησκείας λέμε η παράδοση λέει αυτό και αυτό σημαίνει πάνω κάτω ότι όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά δεν πειράζει, το λέει η παράδοση, το κρατάμε. Άμα το κοιτάξετε πραγματικά με την παράδοση, ελπίζω να θυμάστε ότι ο Τίμιος Σταυρός μάλλον είναι σαν το κτηματολόγιο της Ελλάδος 7 φορές μεγαλύτερο από την Ελλάδα.
Έτσι, άμα μαζεύαμε όλα αυτά τα κομμάτια του Τίμου Σταυρού σε έναν χώρο, σίγουρα οφείλεται στο γεγονός ότι ο Χριστός ήταν γίγαντας. Σαν τον Κύριο. Φανταστείτε. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολλά τα κομμάτια. Δεν σας λέω για τα λείψανα των Αγίων. Που εδώ πρέπει να έχουν υπερφυσικές δυνατότητες, γιατί αν πραγματικά συναρμολογήσετε όλα αυτά, θα βρείτε αρκετούς Αγίους μέσα. Άρα τι σημαίνει πρακτικά, είναι ότι βρίσκουμε λείψανα σε έναν χώρο ιερό, αποκτούν μια ονομασία, αποκτούν μια παράδοση. Θυμάστε στο Τωρίνο. Εντάξει. Άρα το όλοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα, το μετράμε, μετά καταλαβαίνουμε σε ποιον αιώνα φτιάχτηκε για πρώτη φορά και βέβαια δεν γίνεται αυτό που γινόταν, παραμένει όμως το αντικείμενο. Άρα μετά στη συνέχεια λέμε η παράδοση λέει εδώ. Άρα αυτό σημαίνει τι, σημαίνει ότι η πίστη αποδέχεται τα λάθη της παράδοσης. Αυτό να ξέρετε ότι είναι μια καινοτομία. Και αυτό για μένα είναι δείγμα αγάπης. Γιατί η παράδοση αγαπάει χωρίς να κατανοεί τα πάντα και έχει μια τάση να τα απλοποιεί. Αλλά μετά αυτός που τα κατανοεί λέει εντάξει δεν πειράζει. Θέλω να πω ότι αυτό που μας παρηγορεί όταν ασχολούμαστε με τέτοια θέματα, λέμε άμα ερχόταν ο Χριστός και βλέπει τι κάνουμε ακριβώς και εμείς ξέρουμε τώρα τι είναι τις παράδοσες, αλλά τέλος πάντων, θα έλεγε εντάξει παιδιά, δεν πειράζει. Σημασία είναι η γενική έννοια να είναι το σωστό. Ενώ βέβαια ξέρουμε ότι μπορεί να νευριάσει, το έχουμε δει και στον ναό, και να τους βγάλει όλους έξω. Εμείς βέβαια δεν έχουμε πια αυτά τα προβλήματα. Σε κανένα μοναστήρι μας δεν υπάρχει πώληση. Τον πάνω, τον προσκύνη. Έτσι δεν είναι. Και βέβαια τα αντικείμενα που βρίσκετε στο μοναστήρι τα παίρνετε χωρίς κόστος, εφόσον σας τα δίνουν, εφόσον είναι της μοιρασιάς. Και τα αντικείμενα που παίρνετε βέβαια πάντοτε σχετίζονται καθαρά με την ιεροσύνη. Ας πούμε δεν έχουμε ποτέ λαμπάδες που αναφέρονται σε ομάδες μέσα σε μοναστήρι. Τις οποίες κάποιοι θα τις αγόραζαν θεωρώντας ότι το βαφτιστικό της, η βαφτιστικιά της είναι αυτής της ομάδας, θα είναι πιο εύκολο να πάρω αυτή τη λαμπάδα. Λέμε τώρα. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάω για άλλες χώρες. Να ξέρετε ότι για αυτές τις συγκεκριμένες μάλλον κάτι θα μας έλεγε. Λέω εγώ τώρα. Το θέμα είναι ότι στα μοναστήρια παίρνουμε μόνο αυτό που παράγουν τα μοναστήρια επί τόπου, δεν είναι. Δεν έχουμε ποτέ μοναστήρι που να έχει εκθέματα από αυτόν που τα φτιάχνει απ' έξω και τα φέρνει στο μοναστήρι και τα πουλάνε στο μοναστήρι. Γιατί τότε θα ήταν εκφυλισμός. Εδώ μόνο τέτοια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ το κοιτάζω θεωρητικά. Εγώ προσπαθώ να σας πω το εξής. Όταν θα πάρετε αυτό το αντικείμενο στο σπίτι σας, θα λέτε σε όλους ότι το πήρατε στο μοναστήρι τάδε. Δεν θα λέτε ότι το πήρατε στο χρυσογοείο τάδε που πέρασε από το μοναστήρι και ξαναμπήκε στο σπίτι σας. Αλλά πάνω κάτω, τι προσπαθώ να σας πω, υπάρχει μια σύμβαση και λέμε εφόσον το είχαν εκεί και το πουλάμε εκεί, το παίρνουμε από εκεί και τα συνέπεια είναι σχεδόν το ίδιο. Βέβαια, εμένα αυτό, μ' αρέσει αυτή η νοημοσύνη της παράδοσης. Ποτέ δεν βάζετε τάμα σε αυτά που πήρατε με αυτόν τον τρόπο. Λουτσία, το κατάλαβες, σε λέω που κανένας, ξέρεις, ας πούμε, έχεις μια εικόνα θαυματουργή, άρα βάζεις
ξέρεις, το ποδαράκι, το χεράκι και όλα αυτά, σε αυτήν. Τώρα έχεις αγοράσει ακριβώς την ίδια, στο ίδιο μοναστήρι και την έχεις στο σπίτι. Εκεί πέρα δεν βάζεις ποτέ το ποδαράκι, το χεράκι, γιατί ξέρεις ότι δεν είναι εδώ. Θα ξαναπηγαίνεις στο άλλο. Ναι, τότε το άλλο τι το έχεις. Απλώς για ακριβές αντίγραφο. Άρα εδώ είναι, αν θες, αυτό που ονομάζω εγώ η νοημοσύνη της παράδοσης. Είπαμε να το λέμε παραδοσιακά, να μην είμαστε εκεί γελοί, εκεί πέρα πρέπει να γίνει το θαύμα, όχι εδώ. Και θα φέρεις την εικόνα κατευθείαν. Προσπαθώ να σας πω το εξής, ότι μην πιστεύετε ότι η παράδοση είναι η αλήθεια. Απλώς είναι μια απλοποίηση που μας συμφέρει όλους. Με ποια έννοια. Έχετε όλη την Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας. Την πήρατε βέβαια διαβασμένη. Στο βιβλιοπωλείο θα πέρασε ο παπάς. Αλλιώς δεν θα την είχατε πάρει, δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Αλλά την έχετε πάρει για να έχετε ένα σύστημα αναφοράς σε αυτή που είναι στην Εκκλησία. Αυτό είναι. Μπορείτε να πείτε μέσα στους φίλους σας, στο σπίτι σας, αυτό εδώ το Ευαγγέλιο του παπά. Θα σου πει αμέσως σε ποιο βιβλιοπωλείο το αγόρασες. Άντε σε ποιο μοναστήρι. Άρα λέω απλώς, τα όρια της σύμβασης είναι ότι σε κάποια φάση βλέπετε τη μικρή διαφορά που υπάρχει μεταξύ παράδοσης και πίστης. Μπορώ να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπετε τις εικόνες που είναι στο τέμπλο. Τις προσκυνάτε όλοι και όλες σας, δεν γίνεται. Προσκυνάτε τις εικόνες ή το τζάμι. Υπάρχει και πιο τεχνικό. Ή το μισό τζάμι. Γιατί έχει μισό τζάμι μέχρι εκεί που φτάνουν οι άνθρωποι που φυλάνε. Έτσι φυλούν το τζάμι, δεν φυλούν ποτέ την εικόνα. Ρωτάω, όταν φυλάτε το τζάμι, το μισό τζάμι που είναι μπροστά στην εικόνα, θεωρείτε ότι έχετε φυλήσει την εικόνα ή πάτε λίγο πιο πάνω, κάνετε μυτούλες όπως μου έλεγαν προηγουμένως για τη φωτογραφία και λέτε φυλή πιο πάνω. Τώρα θα μου πείτε είναι άδικο, έχει σχέση με το ύψος αυτό. Άμα το είχαν βάλει από πάνω το τέτοιο θα δεν βλέπατε. Στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι και για την διατήρηση της εικόνας γίνεται αυτό. Αν το σκεφτείτε ακόμα πιο βαθιά, μπορείτε να φιλήσετε θαυματουργή εικόνα. Θα δείτε πως όχι. Μάλιστα, και αυτό υπάρχει σαν παράδοση, η θαυματουργή εικόνα είναι, θα το έλεγα, πώς θα το πω, με πανοπλία. Δεν έχετε πρόσβαση κατευθείαν. Έχει ενδιαφέρον τώρα να σκεφτείτε οι άλλες εικόνες τι είναι. Οι άλλες δεν είναι θαυματουργές. Δηλαδή έχετε πρόσβαση απολύτως στην εικόνα. Σας δίνω αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες για να καταλάβετε ότι ακόμα και η εικόνα που έχετε στο σπίτι σας, η εικόνα που έχετε με μισό τζάμι, η εικόνα που έχετε με όλο τζάμι, η εικόνα που δεν έχει καθόλου τζάμι και η εικόνα που είναι καλυμμένη με ασήμι, τις ξέρετε τις διαφορές. Απλώς τις λέτε όλες οι εικόνες. Λοιπόν, είναι το ίδιο. Εμείς τώρα πάμε λίγο πιο βαθιά. Μπορεί η εικόνα να είναι θαυματουργή χωρίς να έχει γίνει θαύμα. Εμείς γλωσσολογικά δεν το λέμε με αυτόν τον τρόπο. Αναγκαστικά πρέπει να έχει γίνει. Θέλω τώρα να σκεφτείτε αν η εικόνα τι έκανε όταν έκανε το πρώτο θαύμα. Πριν τι ήταν. Αλλά εδώ έχετε μια άλλη έννοια, είναι ότι μπορεί να γίνει θαυματουργή η εικόνα χωρίς να ήταν πριν. Η πρόσβαση στο θαύμα γίνεται και αυτή πάλι μέσω πίστης. Αλλά δεν είναι μια εικόνα που ήταν κρυμμένη και μόλις την είδα την θαυματουργή. Σε κάποια φάση ενεργοποιήθηκε. Μπορεί ένας καλός άνθρωπος να βοηθάει ανθρώπους, βεβαίως.
Πριν βοηθήσει τον πρώτο άνθρωπο, είναι καλός άνθρωπος ή βοηθός ανθρώπου. Αυτή την αλλαγή φάσης θέλω να σκεφτείτε, γιατί έχει σχέση με την ιδιότητα και με την ειδικότητα. Αλλά το πρόβλημα είναι αν έχει σχέση με την οντότητα ή με την τελεολογία. Η οντολογία είναι ακριβώς αυτό που είναι. Η τελεολογία είναι κάνει κάτι και γι' αυτό έγινε. Άρα έχει έναν στόχο. Όταν θέλω να φανταστείτε μια εικόνα που είναι θαυματουργή και κανένας δεν τη ζητάει να κάνει θαύμα. Ένας καλός άνθρωπος και κανένας δεν του ζητάει ποτέ τίποτα και δεν έχει βοηθήσει ποτέ κανέναν. Μπορεί να συμβεί. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι το εξής, που είναι λίγο πιο παράξενο. Ένας καλός άνθρωπος που δεν έχει βοηθήσει ποτέ κανένα, δεν μπορεί να είναι καλός άνθρωπος. Γιατί ο καλός άνθρωπος δεν περιμένει να του ζητήσουν να βοηθήσει. Βοηθάει ακόμα και αν δεν θέλουν οι άλλοι. Αυτή η παρέμβαση είναι πολύ παράξενη. Να το σκεφτείτε, αλλά αυτό εννοούμε. Δηλαδή, σε απλό επίπεδο, όσο αφορά την παράδοση, λέμε, άμα δεν βάλω το ποδαράκι πάνω στην εικόνα, δεν θα γιατρέψει το παιδί μου που πάσχει από το πόδι. Έχει ενδιαφέρον βέβαια ποιος έχει φτιάξει το ποδαράκι. Το ξεχνάμε βέβαια, αυτό που έχει σημασία είναι το ποδαράκι. Είναι το ίδιο με τα χαρτάκια. Έχετε δει εικόνες, πρόσφατα ήμασταν στον Απόστολο Βαρνάβα, στον τάφο του και έχουμε μικρά χαρτάκια που είναι ανάμεσα στις πέτρες και ζητάν κάτι. Άρα, επιμένω πάνω σε αυτή την παράδοση για να καταλάβετε ότι η παράδοση προέρχεται από τους μαθητές. Είναι η απλή πίστη. Η παράδοση δεν προέρχεται ποτέ από τη διδασκαλία, προέρχεται από τη μαθητεία. Αλλά είναι η διδασκαλία που έχει εκφυλιστεί και επειδή δεν μπορεί να εξηγήσει, λέει στο πιο μικρό, έτσι είναι. Αυτή η φράση, έτσι είναι, έτσι πρέπει, έτσι κάνουμε. Ενώ αν μιλήσετε, ας πούμε, με έναν παπά, θεολόγο κτλ, θα σας εξηγήσει για ποιο λόγο το κάνουμε έτσι, το κάνουμε αυθαίρετα, αλλά ο άλλος θυμάται ότι έτσι κάνουμε, άρα έτσι κάνουμε και το λέει στον άλλον. Αυτό θα δημιουργήσει γρήγορα ένα εκφυλισμό, γιατί ο άλλος το κάνει χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο. Αλλά δεν είναι ένα παράδειγμα που δεν είναι βέβαια θρησκευτικό, να ξέρετε ότι οι γραβάτες γεννήθηκαν για να κρύβουν τα κουμπιά των ανδρών. Διότι στην εποχή που δημιουργήθηκαν θεωρούσαμε ότι ήταν άκρος ερωτικό. Όταν είναι άκρος ερωτικό σημαίνει γρήγορα αρχιδαίο και έδειχνε μια πρόσβαση. Μπορούσε να ξεκουμπήσει τα κουμπιά γρήγορα. Άρα βάζαμε τη γραβάτα από πάνω. Ένα. Δεύτερον, όταν γίνεται το παπιλιόν, ακολουθεί τον ίδιο κανόνα, αλλά τότε πρέπει να έχετε υποκάμισο χωρίς κουμπιά. Ή πλαστό. Τώρα εσείς άμα δεν το έχετε ξεχάσει, βάζετε και παπιλιόν με κουμπιά και νομίζετε ότι είστε και ωραίος όλες. Λέτε αυτό κάνει η παράδοση. Βάζετε γραβάτα, την πετάτε και λίγο από εδώ να φαίνεται πιο νέος, που σημαίνει ότι είμαι εντελώς ξεκούμπωτος, αμέσως πρόσβαση και τελικά νομίζετε ότι η γραβάτα είναι διακοσμητικό, αλλά έχει πολύ πλάκα όταν έχουμε άντρες που επιλέγουν πολύ ωραία τα πουκάμισά τους με ωραία κουμπιά, ενώ όλα αυτά θα κρυφτούν. Λες, επιλέξεις σωστά τη γραβάτα, τουλάχιστον τα κουμπιά. Άρα είναι πάλι το ίδιο, άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, επειδή ξεχάσαμε το αντικείμενο, στο τέλος η χρήση του είναι εκφυλισμένη.
Άρα μετά η πληροφορία δεν είναι πια γνώση, είναι απλώς παραπληροφόρηση. Όταν βρήκαμε τα χειρόγραφα της νεκρής θάλασσας, είχαμε δύο εκδοχές, είχαμε ανθρώπους που έλεγαν «Πες ότι δεν λέει τα ίδια». Όχι. Και είχαμε άλλους που έλεγαν «Σίγουρα θα λέει τα ίδια, αφού είναι αλήθεια». Γιατί έχει πλάκα. Γιατί είναι μερικοί που έλεγαν «Σίγουρα θα λέει τα ίδια και είναι αλήθεια, αλλά σε εξετάσου». Είναι πιο επιστημονική προσέγγιση. Τελικά μετά είδαμε ότι έλεγαν τα ίδια, αλλά είχαμε ένα φαινόμενο, γιατί επειδή αργούσε η έκδοση, είχαμε μια παραφιλολογία πάνω σε αυτό και λέγαμε «Μάλλον δεν τα βγάζουν επειδή δεν λένε τα ίδια». Αλλά αυτοί τα είχαν εκδώσει ακόμα πιο μετά, αλλά το έκαναν πιο γρήγορα για να καταλάβουν όλοι ότι όντως είμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί βέβαια είναι χειρόγραφα που δεν ήταν προσβάσιμα, ήταν απομονωμένα. Σας υπενθυμίζω ότι έγινε πραγματικά από σπόντα η ανακάλυψή τους, εφόσον ήταν ένας βοσκός που είχε χάσει ένα από τα ζώα του, καταλαβαίνει ότι έχει πάει σε μια σπηλιά, προσπαθεί να το βρει, πετάει πέτρες για να δει αν θα τα αποκριθεί και την ώρα που πετάει μια πέτρα, πετυχαίνει αγγείο. Άρα ακούει άλλο θόρυβο, βοσκός έξυπνος, γιατί άμα ήταν βουβάλι, θα είχε αφήσει το θόρυβο εκεί πέρα. Μετά το εντοπίζει, τα βρίσκουμε κτλ. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε ότι για πόσους αιώνες ήταν εκεί, χωρίς να έχουμε πρόσβαση, και εμείς για πόσους αιώνες έχουμε προφορικό λόγο και λέμε τελικά το ίδιο. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Όταν το κοιτάζετε με κείμενα που είναι απρόσωπα της φιλολογίας, όπως είναι ο Διγενής Ακρίτης και όχι Ακρίτας, όπως είναι ο Ερωτόκριτος, βλέπετε ότι έχουν δημιουργηθεί αρκετές παραλλαγές. Ο κορμός μπορεί να μοιάζει, μερικές φορές έχει εκφυλιστεί ανάλογα και έχουμε βέβαια προσθέσει και προτάσεις που δεν ήταν στο κείμενο, απλώς μας έβγαινε. Πρόσφατα κάναμε και μία ανάλυση, ακόμα και το τραγούδι «Έχει για Παναγιά» που τελικά το έχουμε αλλάξει και το έχουμε κάνει «Έχει για Παναγιά», χωρίς βέβαια να ξέρουμε σε τι αναφέρεται. Είναι πάλι το ίδιο κόνσεπτ. Είναι ότι